Ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων σχηματίζονται καθημερινά στον κόμβο του Βλητές στη Σούδα Χανίων, με τους οδηγούς που περνούν από το σημείο να πρέπει να έχουν ιόβια υπομονή για να περάσουν. Παρά το ότι εκεί υπάρχει φανάρι για τη ρύθμιση της μονοδρόμησης εκ περιτροπής, τόσο το πρωί όσο και στις 3 το μεσημέρι, συσσωρεύονται έως και 250 αυτοκίνητα σε κάθε μία από τις 5 κατευθύνσεις, ενώ ακόμα και μία με 2 ώρες μετά η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Είναι τραγικό, έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Πόση ώρα αναμονή περίπου? 1/4-20 λεπτά. Άμα το κάνεις 2 φορές την ημέρα που πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο. Όταν πηγαίνουν και γύρω από τη δουλειά. Είναι τραγικό. Χάνουμε πάνω από μισή ώρα κάθε μέρα με όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα. Είναι καλοκαίρι. Και εμείς στη δουλειά μας πρέπει να πάμε. Αδιανόητα πράγματα. Είναι ταλαιπωρία καλοκαιριάτικα. Κάθε μέρα περνάτε? Ναι, ναι, κάθε μέρα. Και ειδικά για όποιον τρέχει πολύ και δουλεύει και πρέπει να τρέχει καθημερινά, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πόση ώρα συνήθως? Έπρεπε να είχαν φροντίσει να τα οργανώνουν τα πράγματα αλλιώς. Νωρίτερα έχει πιο πολύ. Είναι ήδη αργά. Τώρα είναι ήδη αργά. Νωρίτερα έχει πιο πολύ κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Στο δικό αυτό τμήμα εκτελούνται έργα υποδομής για ηλεκτρικά δίκτυα, ενώ ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το έργο έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει ακόμα και προσωπικό που να ρυθμίζει την κυκλοφορία με φορητούς ασυρμάτους. Από το σημείο εκτός από τα αυτοκίνητα περνούν συχνά τουριστικά λεωφορεία, βαρέα φορτηγά και άλλα επαγγελματικά οχήματα. Κάθε τρεις σε λίγο κάνουμε έργα εδώ πέρα, στο Βλητέ και παντού. Πόση ώρα περίπου περιμένετε? Καθημερινά περνάμε γιατί πάμε στις δουλειές μας. Και συνέχεια έργα εδώ, έργα εκεί, δεν είναι λύση αυτή. Μισή ώρα λιχάνουν το πρωί και το μεσημέρι άλλο τόσο. Ναι, άλλο τόσο. Σχεδόν μία ώρα θέλω κάθε μέρα μόνο στο πηγενέλα, στα φανάρια. Τώρα είναι 4 και πρέπει να έχει σταματήσει. Πίσω από όλες αυτές υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες που όφυλαν να ήσαν πολύ πιο προσεκτικές. Τέτοια ώρα στο κεντρικό άξονα που πάει στο αεροδρόμιο. Κακή εποχή που γίνεται. Δεν ξέρω, ακόμα αργότερα όπως περνάει ο καιρός είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Πολύ προσοχή συνιστάται στους οδηγούς κατά τη διέλευση και αργά το απόγευμα, καθώς οι εργαζόμενοι σχολούν στις 5 η ώρα και η κυκλοφορία ρυθμίζεται αποκλειστικά από το φανάρι, το οποίο αρκετοί είναι οι οδηγοί που δεν το σέβονται και ο κίνδυνος να σημειωθεί ακόμα και με τοπική σύγκρουση με τις αντίστοιχες συνέπειες είναι πολύ πιθανός.